Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις σε περίπτωση που δεν δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της σύντησης, δηλώνουν φοιτητές του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές του Γεωλογικού και των Μέσων Ενημέρωσης κατέλαβαν το κτίριο της Πριτανίας, ζητώντας να λειτουργήσει σε σταθερή βάση η Άνω Λέσχη. Από την αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου, βιώνουμε μια κατάσταση σε καθημερινή βάση, τόσο μεσημέρι όσο και βράδυ, όπου υπάρχουν ατέλειωτες ουρές στη Λέσχη. Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε καν να φάμε και αναγκαζόμαστε να φύγουμε. Και αυτό έρχεται να προσθεθεί στην ήδη υποβαθμισμένη ποιότητα του φαγητού που μας σερβίρουν. Μιλάμε για ουρές που ξεπερνούν τα πολλά μέτρα, μιλάμε για μια αναμονή της ώρας αιχμής που ξεπερνάει το μισάωρο και το 40 λεπτό. Ακριβώς γιατί και από την πλευρά της Βρετανίας, στην περάστια διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, πήραμε την απάντηση ότι η φοιτητική λέσχη, η Άνω Λέσχη, θα ανοίγει όταν υπάρχει ανάγκη. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1.000 φοιτητές έχουν υπογράψει για να λειτουργούν και οι δύο λέσχες του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε καθημερινή βάση. Διεκδικούμε ουσιαστική αναβάθμιση της σύντησης που παρέχεται σήμερα στη φοιτητική λέσχη. Διεκδικούμε το μόνιμο και το σταθερό άνοιγμα της Άνω Λέσχης ακριβώς για να αποσυμφορηθούν και οι ουρές και τη σταθερή λειτουργία των διανομών, όλων των διανομών στην Κάτω Λέσχη. Η φοιτητική λέσχη του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρέχει δωρεάν σύντηση σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής, ΑΕ ή ΤΕΗ, σε ομογενείς Κύπριους αλλοδαπούς που τους έχει χορηγηθεί υποτροφία και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.